Καταρχήν νομίζω ότι το να δείξεις τη θέληση και την αποφασιστικότητα σαν ομάδα μέσα στην έδρα σου, πόσο μάλλον αύριο που είναι το πρώτο παιχνίδι, είναι το πιο σημαντικό για μένα. Το να μπεις και να δείξεις ότι να κάνεις τον αντίπαλο να πιστέψει ότι δεν έχει καμία ελπίδα. Να δείξεις με την αποφασιστικότητά σου και με τη δυναμική σου ότι εσύ θα έχεις το πάνω χέρι και εσύ θα κρίνεις τη σειρά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εδώ που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της σεζόν, για μένα είναι το κλειδί. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν πολλά μυστικά χαρτιά να παίξουν οι προπονητές μετά από μια μεγάλη περίοδο αγώνων. Οπότε νομίζω ότι η θέληση, η αποφασιστικότητα και η πνευματική ετοιμότητα του καθενός θα είναι το κλειδί για αύριο. Είναι μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα, από τις πιο φορμαρισμένες στο δεύτερο γύρο της Ευρωλίγκα και με ένα παίκτη ο οποίος είναι παντελώς απρόβλεπτος. Mike James, είναι στο πλαίσιο της συνολικής άμυνας η αντιμετώπιση του, θα χρειαστεί κάτι εξτρά? Καταρχήν, όπως είπες και εσύ, είναι μια ομάδα η οποία έχει επιθετικό ταλέντο. Δεν είναι μόνο ο James, έχει και άλλα παιδιά τα οποία μπορούν να σε πληγώσουν ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα μιλάμε για ένα χαρισματικό παίχτη, αλλά δεν μπορείς να επικεντρώνεις σε τέτοια παιχνίδια μόνο σε έναν παίχτη και να αφήνεις όλους τους άλλους απ' έξω. Για να έχει φτάσει η Μονακό που δίκαια βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, σημαίνει ότι πάρα πολλοί παράγοντες έχουν συνδράμει σε αυτό. Οπότε θα είναι μια ομαδική προσπάθεια σε όλα τα παιδιά και με τη σωστή, όπως είπα και πριν, προσήλωση, ο καθένας στο κομμάτι της δουλειάς που θα του αναλογεί και σύμφωνα με αυτά που θα ζητηθεί από τον προπονητή να βγει μια γενική εικόνα και σαν σύνολο, ώστε να κλείσουμε όλα τα ατού και όλα τα δυνατά σημεία της Μονακό. Αυτά τα μάτς είναι διαφορετικά, λέτε. Το είπες και στην αρχή, απλά θέλω να επιμείνω λίγο πάνω σε αυτό. Αυτό που λέμε λαϊκά, το σπάσιμο του τσαμπουκά, το μπασκετικό ξύλο, είναι ένα στοιχείο που πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός ώστε να επιβάλλει ρυθμό? Νομίζω ότι η εικόνα μας σε προηγούμενα παιχνίδια μπορεί να δώσει την απάντηση σε αυτό. Δηλαδή σε παιχνίδια που μπήκαμε πιο δυναμικά, όπως είπες και εσύ, με μπασκετικό ξύλο και πιο δυναμικά στις φάσεις και στις άμυνές μας και στην αντιμετώπιση κυρίως οποιαδήποτε αντίπολης ομάδας. Όσες φορές το έχουμε κάνει λοιπόν, έχουμε κάνει θεωρητικά τη δουλειά μας πιο εύκολη όσον αφορά το ότι βρίσκουμε καλύτερο ρυθμό, βρίσκουμε παραπάνω φάσεις οι οποίες πυροδοτούν μια φάση των transition και όλο αυτό ανεβάζει και την αυτοπεποίθηση αλλά και την ενέργεια. Οπότε νομίζω ότι όπως και αντίστοιχα σε παιχνίδια όπως θυμάμαι χαρακτηριστικά και το παιχνίδι μες στη Μονακό ή μες στην Άλμπα, το παιχνίδι που δεν ήμασταν όσο δυναμικοί έπρεπε να είμαστε και η ενέργειά μας στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι, δεν περάσαμε όμορφα βράδια. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα περικλεί όλα. Αύριο είμαστε όλοι στα κόκκινα, τους περιμένουμε όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, όλοι μαζί να σπρώξουμε την ομάδα να βρεθεί σε άλλο ένα Final Four.